θέλω να παρουσιάσω στο σώμα την τροπολογία με αριθμό 2253-214 που αφορά το Υπουργείο Εργασίας και αφορά κυρίαρχα τα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος οργανισμός είχε τη δυνατότητα να υλοποιήσει στεγαστικά προγράμματα μέσω της επιδότησης του επιτοκίου στεγαστικών δανείων των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο πρώην ΟΑΕΚ ανέλαβε την επιδότηση επιτοκίου έως το 2014 σε περίπου 120.000 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 45.000 περίπου εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπα οφειλής στις τράπεζες, ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία έχει λήξει η περίοδος επιδότησης του επιτοκίου που διαρκούσε 9 χρόνια. Τα δάνεια αυτά προορίζονταν για την αγορά ή την ανέγερση πρώτης κατοικίας, την αποπεράτωση υποκατασκευή κατοικίας, την επέκταση υπάρχουσας κατοικίας και την επισκευή υπάρχουσας κατοικίας. Παράλληλα με τα ανωτέρα, ο τέος ΟΕΚ υλοποιούσε στεγαστικά προγράμματα εξιδίων κεφαλαίων, είτε με τη μορφή ανέγερσης και παραχώρησης εργατικών κατοικιών σε οικισμούς, με ανάληψη της υποχρέωσης αποπληρωμής τους από τους δικαιούχους οικιστές, είτε με τη μορφή χορήγησης δανείων για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επισκευή πρώτης κατοικίας. Στο πλαίσιο των συνταγματικών επιταγών περί κοινωνικού κράτους δικαίου και προστασίας της οικογένειας, έχουν ήδη εκδοθεί για τα στεγαστικά προγράμματα εξιδίων κεφαλαίων του ΤΕΟΣ ΕΚ η υπαρίθμ 13097-661-13/14/17 και η 52246-317 από 26/1/18 αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις οποίες χορηγήθηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις σε οικιστές και δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ. Με την προτινόμενη νομοθετική διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα με υπουργική απόφαση να επιδοτηθούν από τον πρώην ΟΕΚ οι δόσεις δανείων που χορηγήθηκαν από τράπεζες και οι δικαιούχοι των δανείων αυτών έχουν λάβει επιδότηση επιτοκίου επειδή πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθετε ο πρώην ΟΕΚ. Ειδικότερα, παρέχεται εξουσιοδότηση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, ο οποίος κατέστη καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ που έχει καταργηθεί, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του νόμου 4144 του 2013 να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωτικές δόσεις των παραπάνω δανείων. Με την υπουργική απόφαση αυτή θα καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κυρίαρχης κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρεωτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακα οφειλής και κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομεριακό ζήτημα για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης. Από την υλοποίηση αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα δανειολήπτες που εξακολουθούν να οφείλουν και αρκετοί από αυτούς αντιμετωπίζουν αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους προς τις τράπεζες, με κίνδυνο την απώλεια της κατοικίας τους. Τέλος, ορίζεται ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή της προτινόμενης διάταξης δεν βαραίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύπτονται από τα έσοδα του ενιαίου λογαριασμού και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών του άρθρου 34 του νόμου 4144 του 2013. Άλλωστε, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις της προαναφερθής διάταξης, μέρος των εσόδων του ΕΛΕΚ διατίθεται για την κάλυψη δαπανών για κοινωνικούς σκοπούς, όπως η πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, η υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού των οικογενειών αυτών κτλ. Με τη ρύθμιση των δανείων που χορηγούνταν ή επιδοτούνταν από τον πρώην ΟΕΚ και των ρυθμίσεων των οφειλών όσων είχαν λάβει κατοικίες στους οικισμούς του πρώην ΟΕΚ, ολοκληρώνεται μια βασική παρέμβαση της κυβέρνησης με στόχο την προστασία της κατοικίας των εργαζομένων. Οι ωφελούμενοι από το σύνολο των ρυθμίσεων υπολογίζονται συνολικά πάνω από 150.000 νοικοκυριά. Με την σημερινή εξουσιοδοτική ρύθμιση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης θα ωφεληθούν περίπου 40.000 νοικοκυριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μπάρκα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο